Το χανιάκι ίσαμος για μας είναι τελειωτικό. Ο Μποβόακ θα πάει μέχρι το Καστέλι Κισάμου. Τελεία. Την διαβεβαίωση ότι η κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ θα αντιμετωπιστεί ως ενιαίο έργο υπογράμμισε σήμερα σε δηλώσεις της Συμβουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίσκεψης στον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή. Η πρώην Υπουργός επιβεβαίωσε την κάθοδο του Πρωθυπουργού στα μέσα Φεβρουαρίου στα Χανιά προκειμένου να ανακοινώσει τα χαρακτηριστικά του πολυπαθού έργου, τη χάραξη αλλά και τη χρηματοδότηση. Θα έρθει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και θα παρουσιάσει την τελική λύση του ΒΟΑΚ, πράγμα εξαιρετικά σημαντικό, διότι μέχρι τώρα ο ΒΟΑΚ ήταν ένα όνειρο το οποίο αποσπασματικά κατά διαστήματα συζητούσαμε. Σήμερα πλέον μιλάμε για το σύνολο του έργου, τη χρηματοδότηση του έργου, τη χάραξη του έργου, τις λεπτομέρειες, όλα αυτά τα οποία θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός και θα τα παρουσιάσει από τα Χανιά. Επομένως, το υποαραχώρηση έργου, είπαμε, όπως λένε οι θύνοντες, είναι το Χανιά, είναι το Χερσόνησος Καστέλι. Ερωτηθείς ο κ. Καλογερής για τις καθυστερήσεις που ενδεχομένως να επιφέρουν μελέτη και κατασκευή στις προβλεπόμενες σύραγγες, ο κ. Καλογερής εμφανίστηκε αισιόδοξος. Επομένως, μια σύραγγα είναι η καλύτερη λύση και από ό,τι κατάλαβα υπάρχουν κάποιες σύραγγες και στο νομό μας και στα υπόλοιπα κομμάτια. Ερωτηθήσαμε αφορμή την αυριανή επίσκεψη του Υφυπουργού Λευτέρη Αυγενάκη στα Χανιά για το ζήτημα του κλειστού κολυμβητηρίου μετά και το πράσινο φως της συγκλήτου του Πολυτεχνείου για παραχώρησή του στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η κυρία Μπακογιάννη τόνισε ότι τα Χανιά νιώθουν αδικημένα στον τομέα του αθλητισμού και επεσήμανε. Το κολυμβητηρίο είναι, όπως ξέρετε, αθλία. Άρα με πολύ μεγάλη χαρά άκουσα αυτή την απόφαση της συγκλήτου. Από εδώ και πέρα η μπάλα είναι στο Υπουργείο Αθλητισμού. Να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν το συνολικό έργο, διότι δεν είναι μόνο το κολυμβητήριο, είναι και όλα τα έργα τα οποία θα δημιουργηθούν εκεί στην περιοχή για το αθλητικό κέντρο, συν το πάρκο Αμαία, το οποίο για μένα είναι μέσα στην καρδιά μου και είναι από τις προτεραιότητες τις οποίες επιθυμώ να δω να υλοποιούνται. Άρα έχω την ελπίδα ότι σήμερα που υπάρχουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις, θα μπορέσει αυτό το σχέδιο να προχωρήσει στα Χανιά. Τέλος, στην ίδια ατζέντα συζητήσεων εντάχθηκαν και τα ζητήματα κατασκευής του έργου ενδεγμένο στο ΕΣΠΑ για το δρόμο Πλάτανος Φινάρι ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και η γέφυρα του Κερίτη.